Δεν πρόκειται στο διάστημα αυτής της επέκτασης της Δανειακής Συμφωνίας να ανεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Και είχα προχωρήσει και περαιτέρω, είχα πει ότι εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αύξηση. Ισχύει. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή μέχρι το Σεπτέμβριο. Αν υπάρξει αύξηση για τους κατοίκους των νησιών, θα προβλεφθεί ένα σύστημα απλό, ηλεκτρονικό, χωρίς να χρειαστεί επισκέψεις σε ΔΟΗ, που έτσι κι αλλιώς δυστυχώς κλείνουν σε πολλά νησιά, όπου να γίνεται επιστροφή της διαφοράς στους κατοίκους των νησιών, εάν αυξηθεί και στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμού και ενός εναρμονισμένου ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιάννης Βαρουφάκης άνοιξε διάπλατα το παράθυρο κατάργησης των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Ως μαξιλάρι για την απορρόφηση των κραδασμών στους κατοίκους αυτών των νησιών, θα λειτουργήσει κάποιο σύστημα αυτοματοποιημένης επιστροφής της διαφοράς μεταξύ των παλιών και των νέων συντελεστών. Το σύστημα αυτό επί του παρόντος βρίσκεται πάντως σε στάδιο επεξεργασίας. Μιλώντας σε συνέδρια του Economist, ο Γιάννης Βαρουφάκης δεσμεύθηκε ότι όποιες αλλαγές στο ΦΠΑ θα γίνουν μετά από το καλοκαίρι. Στο ΦΠΑ απαιτείται ένας εξορθολογισμός του συστήματος. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά τι σημαίνει αυτό. Παρακαλώ τους δημοσιογράφους να μην δημοσιεύσουν άρθρα περί εξαγγελίας του Υπουργού Οικονομικών ότι αλλάζει ο ΦΠΑ αύριο. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει πριν το τέλος του καλοκαιριού. Το έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Και οι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν θα είναι αντιηφεσιακές. Και θα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ένας εξορθολογισμός που να αυξήσει την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και να μειώσει τις ηφεσιακές επιπτώσεις που έχει ο σημερινός ΦΠΑ στην αγορά. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό που είπε ο Υπουργός προφανώς είναι ότι αν υπάρξει κάποιο μέτρο για τον ΦΠΑ, προφανώς αυτό που θα ήταν το βέλτιστο και για την ομαλή λειτουργία της αγοράς θα ήταν να γίνει μετά το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν αρρυθμίες στην αγορά εν μέσω τουρισμού. Σύμφωνα με την Αυγή, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι βασικός συντελεστής ΦΠΑ 18-19%, με το χαμηλό συντελεστή να διαμορφώνεται περίπου στο 7%, αλλά μόνο για φάρμακα, ψωμί και γάλα. Ενώ θολό παραμένει το τοπίο για το αν θα διατηρηθεί η έκπτωση του 30% στο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό με το ΦΠΑ που γίνεται έχει γίνει τόσο θόρυβος και τόσο θόρυβος. Κάθε θα μέρα ανεβαίνει και μια μονάδα, κύριε Πία. Στις δηλώσεις εννοούμε ανεβαίνει. Στο δικό μου το μυαλό πέφτει. Το φορολογικό πακέτο συμπεριλαμβάνονται η παραμονή του ΕΝΦΙ αλλά με μείωση των αντικειμενικών αξιών 20 με 30%, η υποχρεωτική πληρωμή με κάρτες για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ στα νησιά του Αιγαίου, ειδικό τέλος διανυκτέρευσης ένας 5 ευρώ σε πολυτελή ξενοδοχεία, εφάπαξ φόρος 15-20% για νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων, λοταρία για τη συλλογή αποδείξεων, περαίωση παλαιών φορολογικών υποθέσεων, ειδικός φόρος για τις 500 πλουσιότερες οικογένειες, καθώς και πλήρης ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Δεν πανηγυρίζουμε αν μπουν νέοι φόροι. Το ζήτημα είναι τι στόχευση θα έχουν όμως αυτοί οι φόροι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή οι φόροι γνωρίζουμε πολύ καλά, η φορολογία η οποία έχει επέλθει τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Βαραίνει τα συνηθισμένα υποζύγια. Σκοπός της κυβέρνησης, και αυτό ήταν και ένα κομμάτι της συζήτησης που έλαβε χώρα και χθες στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, είναι να υπάρχει μια μεταφορά στην ουσία των φορολογικών βαρών με έναν τρόπο ο οποίος να είναι κοινωνικά δίκαιος, η φορολογία να παίξει τον ουσιαστικό της ρόλο που είναι να έχει και έναν αναδιανεμητικό χαρακτήρα, και προφανώς με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα βλάπτει την ανάπτυξη. Όσον αφορά στις περικοπές στο δημόσιο, μετά από τη βόμβα που έριξε ο Γιάννης Βαρουφάκης, κάνοντας λόγο για πιέσεις από τους δανειστές, με στόχο να προσγειωθούν οι αποδοχές στα 700 ευρώ, ακόμα και για παλιούς υπαλλήλους, δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Ήμασταν σε ύφεση από το 2008. Ποτέ δεν πάψαμε να είμαστε σε ύφεση. Ο κ. Λαπαυγίστας όμως σήμερα είπε ότι δεν είμαστε σε ύφεση. Θα ρωτήσετε εμένα. Γι' αυτό ρωτάμε εσάς. Αν θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Λαβαίτσα, θα ρωτήσετε τον κύριο Λαβαίτσα. Η λήφθηση ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται αμύωτη. Αμύωτη. Με μικρότερους ρυθμούς, αλλά συνεχώς. Το 2004 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές αγοράς συνέχισε να πέφτει. Αυτός είναι ο λόγος που εκλεγήκαμε, ότι η κρίση δεν σταμάτησε ποτέ. Στόχος μας είναι να σταματήσουμε αυτή την κρίση, τη δίνη του χρέους και του απολυθωρισμού. Ζητήθηκε από τους δανειστές 700 ευρώ.
Θα κάνω την ομιλία μου. Οι οριστικές αποφάσεις για τη δοσολογία στα φορολογικά μέτρα θα ληφθούν σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της σκληρής διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη για το δημοσιονομικό κενό. Με τις πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές υπολογίζουν πως υπάρχει μια τρύπα που φτάνει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το επιθυμούμε το σενάριο της ρήξης. Εμείς επιθυμούμε μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Αλλά ξέρετε αυτό, όταν θέλεις μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, χρειάζεται να συνενούν και οι δύο πλευρές σε αυτή την θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει πολιτική διάθεση από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Αδιαφορούν για την αγορά, αδιαφορούν για τον ιδιωτικό τομέα, στείνουν κάθε τόσο κόκκινες γραμμές που στη συνέχεια τις παραβιάζουν και ετοιμάζουν φοροεπιδρομή με αυξήσεις ΦΠΑ και έκτακτες εισφορές, αφού προηγουμένως έφεραν τη χώρα σε ύφεση. Πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να τα πάνε. Μιλώντας στην εκπομπή online, η Λιάνα Κανέλη καυτηρίασε τις φορολογικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, απειλώντας μάλιστα με στριπτίζ. Ξέρετε κανένα φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται χωρίς φόρους? Άμα το φέρουνε, εγώ σας ορκίζομαι, μπορεί να κάνω και στριπτίζ το βήμα της Βουλής. Νίκο, να πάρω. Όχι. Άμα θέλετε, ευχαρίστως. Όχι, κυρία Κανέλη. Δεν περνάει η μπογιά μου, 60 χρονών γριά είμαι. Αλλά τώρα που έχουν βγει τα σόβρακα και έχουν κατεβεί τα βρακιά και δεν υπάρχει όρθιο τίποτα ούτε στις λέξεις, μπορώ ακόμα και αυτό να το υποσχεθώ.